Καλησπέρα, φίλε μου Κώστα. Γεια σου, Δημήτρη. Χάρηκα για άλλη μια θεραπεία που κάναμε σήμερα. Να σε καλά, να σε καλά. Βρίσκομαι στο ιατρείο άρθρωσης στον Άγιο Δημήτριο με τον χειροπράκτη μου, τον Κωνσταντίνο τον Κουντούβαλη. Συνεργαζόμαστε ιατρικά και με θεραπείες τουλάχιστον ένα χρόνο τώρα, από όταν έκανα στρόγμαν. Και σήμερα, μετά τη θεραπεία που κάναμε, βρήκα ένα πολύ ωραίο strap που έχει εδώ στο ιατρείο, yoga strap, ναι, ένα yoga strap που μου είπε. Αλλά όπως καταλαβαίνετε οι χειροπαλαιστές, όταν βλέπουμε κάτι τέτοιο εμείς, το μυαλό μας πάει αλλού. Πάει στα δεσίματα και στο λουρί. Και ήθελα να σας δείξω μαζί με τον κύριο Κωνσταντίνο πώς γίνεται ένα επαγγελματικό δέσιμο χειροπάλης. Για να δείτε την τεχνική και μερικά μυστικά που θέλω να του δείξω για να μάθει και εκείνος που με ρώτησε. Λοιπόν, ωραία. Τοποθετούμε τα χέρια μας. Φαντάζεσαι ότι είχαμε μαξιλάρια, τώρα δεν έχουμε μαξιλάρια. Okay. Τοποθετούμε τα χέρια μας ευθεία με ανοιχτές τις παλάμες για να μπει το λουρί. Κανονικά αυτό μας το βάζει ο διαιτητής. Πάντα η αγκράφα, πάντα σε αυτόν που πάει η αγκράφα, έχει και το μειονέκτημα στο στήσιμο. Θα σου εξηγήσω μετά γιατί. Ωραία. Η αγκράφα τώρα πάει από μένα. Κλείνουμε τον ένα αντίχειρα για να μείνει η αγκράφα. Μόνο τον αντίχειρα. Μπράβο, για να μείνει η αγκράφα στη θέση της. Και πάντα το λουρί περνάει από αυτόν που έχει η αγκράφα πρώτα. Okay. Περνάει το πρώτο δέσιμο από μένα κάτω από το κοκαλό. Έρχομαι πιο κοντά για να περάσει κάτω από το κοκαλό. Ωραία. Το παίρνεις εσύ, το περνάς στο δικό σου χέρι. Μπράβο, χαμηλά. Ωραία. Και τώρα υπάρχουν δύο στυλ δεσίματος. Υπάρχει αυτό που πάει από κάτω και υπάρχει και αυτό που πάει από μέσα. Okay. Αυτό που πάει από μέσα είναι πιο fair enough στο να μην έχω εγώ τόσο μεγάλο μειονέκτημα, ας πούμε. Okay. Είναι το πιο σύγχρονο δέσιμο, παλιότερα πήγαινε από κάτω. Λοιπόν, να το τεντώσω λίγο, λίγο πιο κοντά το χέρι σου. Ναι, ναι. Εντάξει, τώρα είναι πολύ πλατή το λουρί, γι' αυτό. Ναι, κράτησε το μου λίγο εδώ κάτω, θέλω να το κρατήσεις εσύ. Ναι. Εκεί, μπράβο. Παίρνουμε τώρα το λουρί, την άκρη. Την περνάμε στην πρώτη τρύπα. Μπράβο. Όχι, βασικά όχι. Την περνάμε και από τις δύο τρύπες, γιατί αυτό είναι μεντέ και όταν έχουμε μεντέ λουρί, γίνεται αλλιώς και μετά την περνάμε στην άλλη για να τεντώσουμε. Λοιπόν. Εντάξει, αυτό τώρα είναι πολύ πιο εύκολο να το κάνει τρίτος. Ναι, σαφώς. Λοιπόν, τώρα ανοίγουμε τα χέρια μας, ανοίγουμε πάλι τις αντίχειρες και τώρα εγώ θα αρχίσω να σφίξω. Όταν λοιπόν σφίγγουμε το λουρί, φέρνω πιο κοντά το χέρι σου, mm-hmm. Όταν λοιπόν σφίγγουμε το λουρί, βασικά να σου εξηγήσω ότι αυτό είναι ένα πολύ φιλικό λουρί, γιατί είναι πολύ πλατή. Και όταν είναι πλατή, σημαίνει ότι δεν μας κάνει κοψίματα. Και όταν δεν μας κάνει κοψίματα, μπορούμε να πιάσουμε πολύ πιο γερά τον αντίπαλο. Τώρα, εγώ λοιπόν που θα σφίξω, εσύ θα κοιτάξεις να πάρεις όσο πιο πολύ ύψος μπορείς στο χέρι μου, ώστε να έχω εγώ το μειονέκτημα. Και όσο πιο ανοιχτά είναι ο αντίχειρά σου και μου μπλοκάρει εμένα την παλάμη μου, σημαίνει ότι τα έχεις πάρει όλα. Okay. Καταλαβες. Λοιπόν, πάω να σφίξω τώρα εγώ. Εσύ κάνει αυτό που σου είπα. Πάρε ύψος. Μπράβο, μπράβο. 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 Και τώρα πάμε να σφίξουμε να πιάσουμε. Κλείσε το χέρι σου τώρα. Κοίτα πόσο πλεονεκτικά είσαι εσύ. Το νιώθω αρκετά δυνατά σε σχέση με άλλες φορές. Μπράβο. Λοιπόν, πάμε τώρα να το ξελίσω. Πάμε πάλι στα ίσια και να σου δείξω εγώ από μεριάς μου τι πρέπει να κάνω. Άνοιξε το. Λοιπόν, τώρα θα το κάνω εγώ. Εσύ προσπάθησε να κάνεις αυτό που σου δείξα. Okay. Λοιπόν. Α, μπράβο, οκ. Okay. Okay. Σφίξε τώρα. Ναι. Είδες πώς εξεβόλεψα. Όλο το θέμα είναι στο πώς θα πάω εγώ να αγκαλιάσω τον αντίχειρά σου. Okay. Αν αγκαλιάσω τον αντίχειρά σου, θέλουμε να φαίνεται το κόμπο σου για να ξεκινήσει το μάτς. Αν εγώ αγκαλιάσω τον αντίχειρά σου με ύψος και στον έχω μπλοκάρει, έχεις χάσει όλο το παιχνίδι, όλο το στήσιμο. Okay. Άρα εδώ πέρα, όσο δυνατότερος και να είσαι από μένα, εγώ από τη στιγμή που τον έχω μπλοκάρει θα ξεκινήσω. Ναι, μα ήδη νιώθω πόνο να με πονάς και στον αντίχειρά μου. Και στα έχω πάρει όλα. Ναι, ναι, ναι. Αν λοιπόν εσύ με προλάβεις. Άνοιξε το. Αν εσύ με προλάβεις και τον κάνεις αρκετά πίσω και δεν μπορέσω να στον πιάσω και μου πιάσεις εσύ τον δικό μου καλύτερα, δεν μπορεί. Είδες,
Ναι. Τώρα πρέπει να είμαι πολύ δυνατός για να σε μπλοκάρω, δηλαδή να σε μπλοκάρω μόνο οστικά. Okay. Άρα είναι όλα θέμα στισήματος. Και ειδικά στο λουρί υπάρχουν πολλά μυστικά και πολλές τεχνικές που μπορείς να κερδίσεις το μάτι σε λεπτομέρειες. Οπότε έχουμε τακτική και στο δέσιμο, έτσι. Το δέσιμο είναι η μεγαλύτερη τακτική που μπορείς να παίξεις. Και παίζονται όλα τα μάτια, τα επαγγελματικά, παίζονται στα μυστικά του δεσίματος. Okay, λοιπόν, ένα πολύ ωραίο λουρί, που λογικά θα καβατζώσω στον γιατρό. Λοιπόν, γιατρέ μου, να σε ευχαριστώ. Καλά, να σε καλά, σε ευχαριστώ. Ελπίζω να σας φάνηκε λίγο επικοδομητικό το βίντεο που σας έκανα. Μπορεί να μην είμαι ο master of disaster των straps, αλλά αυτό που ήξερα, σας το είπα. Λοιπόν, like και subscribe στο κανάλι. Όπως ξέρετε, το υλικό που ανεβάζω είναι καθαρά χειροπαλαιστικό και καθαρά για να μαθαίνει ο κόσμος. Λοιπόν, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Ευχαριστώ, γιατρέ. Να σε καλά. Καλή σου μέρα. Να σε καλά, Δημήτρη.